Φίλοι μου, καλημέρα. Πρέπει να μιλάω δυνατά γιατί απομακρύνθηκε η οθόνη. Άλλαξαν πολλά πράγματα και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να ανεβάσω αυτό το σχόλιο. Λοιπόν, σας είχα υποσχεθεί ότι θα μιλήσουμε για πάρα πολύ σπουδαία πράγματα με απλή φιλοσοφία. Λοιπόν, για να δούμε γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο να φοβόμαστε ότι την άλλη μέρα θα ξυπνήσουμε. Ότι θα έχει γίνει γη κομματάκια. Λοιπόν, να μην το πιάσουμε βέβαια από όλους τους φιλόσοφους τους πολύ παλιούς. Βέβαια, πάμε στην αξονική εποχή οπωσδήποτε, η οποία φώτισε την ανθρωπότητα. Λοιπόν, θα πάμε στον Πλάτωνα, κατευθείαν. Στον Πλάτωνα, ο οποίος παραδόξως αν και μεγάλος ιδεαλιστής έβαλε το πρώτο ρήγμα επάνω στη φιλοσοφία. Ρήγμα σε τι? Επάνω στις τρεις έννοιες. Άνθρωπος, Θεός και κόσμος. Κοιτάτε, τι έκανε ο Πλάτωνας. Ήταν ιδεαλιστής, έτσι. Από όλους τους προηγούμενους, θυμόσαστε ότι υπήρχε ο Θάλης, ο Μιλήσιος, αλλά υπήρχαν και άλλοι πολλοί, Εμπεδοκλής, ξέρω εγώ, ο Ηράκλητος, Πυθαγόρας. Εξετίμησε βέβαια τον Πυθαγόρα. Και γιατί ο Πυθαγόρας ήταν μύστης, ήταν πιο πολύ κοντά στο Θεό κατά κάποιο τρόπο, δίδασκε μαθηματικά, μουσική, ενώ οι άλλοι, χωρίς να έχουν πει ότι είναι άθεοι, καλοί άνθρωποι ήταν, μια χαρά άνθρωποι ήταν. Ο Θαλής ο Μιλήσιος, μάλιστα, κάποτε που τον είπανε τεμπέλη, γιατί ήταν στην κάτω Ιταλία, εκεί δουλεύανε όλοι, και ο Πυθαγόρας. Εκεί είχαν πάει, είχαν ανοίξει τις σχολές τους. Για να αποδείξει ότι οι φιλόσοφοι έχουν μυαλό, έγινε έμπορος, κέρδισε χρήματα και μετά όλα αυτά τα χρήματα που κέρδισε τα χάρισε στους φτωχούς. Επομένως ήταν ένας καλόκαρδος άνθρωπος, μια χαρά άνθρωπος ήταν. Τώρα, ο Πλάτωνας ήθελε να κάψει τα συγγραμματά του γιατί λέει ήταν ηλιστής. Επέμενε να κάψει τα συγγράμματα του Θαλή του Μιλήσιου. Ποιος, ο μεγάλος ο Πλάτωνας. Δεν το είπε ο Αριστοτέλης. Και ο Πλάτωνας είχε κάνει και ένα μεγάλο λάθος. Είχε μπερδέψει τη συνείδηση με το νου. Πήγαινε από την εμπειρία, από την εμπειρική ύπαρξη του ανθρώπου, κατευθείαν στο νου και το συνείδη. Την ένωσε τη συνείδηση με το νου. Ο Αριστοτέλης, ο οποίος ασχολήθηκε με όλα, και με την επιστήμη και παντού έχωσε, παντού. Μέχρι και μετεωρολογία έγραψε και με τα μετεωρολογικά του Αριστοτέλη πήγε ο Κολόμβος στην Αμερική. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης επειδή έκανε το λάθος, το περίφημο λάθος του, το γεωκεντρικό, το οποίο βέβαια όλοι το, δεν είχε τηλεσκόπιο σαν τον Γαλιλαίο για να δει, να παρατηρήσει. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν ότι ο Αριστοτέλης τα είπε πιο καλά από τον Πλάτωνα και μάλιστα όπως θα περιγράφει ένας πολύ μετέπειτα μεγάλος Γερμανός, ο Καρλ Γιάσπερς, ο οποίος λέει, σας έχω δείξει διαγράμματα από το 2017 που γράφω εδώ μέσα, εμπειρική ύπαρξη, συνείδηση και διάνοια. Αυτά είναι τα τρία, ας πούμε, έτσι τα λέει εκείνος. Όπως στη διάνοια κανείς προχωράει και κάνει επιστήμη, κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, επιστήμη έκανε ωστόσο και ο Πλάτωνας, διότι οι διάλογοι που έκανε στον Τίμεο μέσα με το Σπύλαιο, που μας αναφέρει ο Δανέζης πολλές φορές, που είναι δεμένοι άνθρωποι και δεν μπορούν να καταλάβουν τον κόσμο και πράγματι δεν μπορούν να τον καταλάβουν. Και παιδεύτηκαν πάρα πολλοί οι κουβαντολόγοι, να καταλάβουν τι συμβαίνει με τις ψόφιες γάτες που ήταν και ζωντανές και πεθαμένες. Όλα αυτά τα θυμόσαστε. Και λέγανε κάτι περίεργα πράγματα. Έλεγε ο Χάιζενμπεργκ, ξέρετε, αυτός που είχε βγάλει την απροσδιορισία, λέει σε αυτόν τον κόσμο είμαστε, λέει, και ηθοποιοί και θεατές. Και στο τέλος βγάζει και τον παρατηρητή και μένει μόνο το πείραμα. Τώρα ποιος το παρατηρεί το πείραμα? Και μόνο αν ανοίξει ο παρατηρητής, εν πάση περιπτώσει, αυτά έπονται. Θα δούμε τώρα το θράσμα που έκανε
ο Καρτέσιος, γιατί με τον Καρτέσιο αρχίζει. Το κόγκιτο, το ξέρετε όλοι. Το σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Ξέρετε τι είπε ο Καρτέσιος. Εγώ σκέπτομαι, άρα επιβεβαιώνεται η ύπαρξή μου μέσω του μυαλού μου. Τότε ο Θεός δεν χρειάζεται. Φεύγει, πάει ψηλά, φτιάχνει τη δημιουργία του και φεύγει. Δεν χρειάζεται καν να κάνω αναφορά στο Θεό. Και βέβαια υπήρχε μια δικαιολογία, διότι προηγήθηκε ο Μεσαίωνας, όπου κανένας δεν είχε καταλάβει τον Ιησού Χριστό και τα περίφημα ιερατεία κάνανε την Ιερά Εξέταση. Αυτά δεν θα πούμε τίποτα αυτά, γιατί δεν θα... Όλες οι θρησκείες είναι αξιοθαύμαστες. Πώς το λένε, έχουν πει σπουδαία πράγματα και ήταν απαραίτητες στον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς πίστη σε κάποιον. Κάπου έχουν προκύψει αυτά τα πράγματα, κάπως. Επομένως, ο καθένας τρέφει μια ευλάβεια, έστω και αν είναι αγνωστικιστής. Λέει ότι σέβομαι το σύμπαν, όπως έλεγε ο Μπέρτραντ Ράσελ. Λοιπόν, το res cogito είναι res cogito και res extensa. Και τι μας λέει επάνω σε αυτό? Είναι τα ζώα, λέει, που δεν σκέπτονται, είναι, λέει, μηχανές. Κάπως, λέει, σαν μηχανές. Έτσι τα έβλεπε τα ζώα. Μα είναι δυνατόν? Δεν έχουν κάποια συναισθήματα τα ζώα? Αυτά τα ζώα που ζουν δίπλα στον άνθρωπο, η γάτα, ο σκύλος, το άλογο, το γαϊδουράκι, γνωρίζουν το αφεντικό τους. Εγώ βρέθηκα κάποτε σε ένα χωριό φιλοξενούμενη και πήγα, είδα ένα γαϊδουράκι που δεν με ήξερε εμένα. Αλλά δεν ήταν λοιπόν στο γαϊδουράκι και το γαϊδουράκι θύμωσε, δηλαδή ίσως δεν κάτι του συνέβη, και άρχισε να τρέχει να καλπάζει και με πήγε σε άλλο χωριό. Και μετά με φέρανε πίσω. Εγώ είχα τρομάξει, ότι θα πέσω, αλλά είχα κρατηθεί, κρατιόμουν καλά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε, τώρα υπάρχει η ιστορία ενός σκύλου, ο οποίος όταν πέθανε το αφεντικό του, λέει, στάθηκε πάνω στο μνήμα, ενώ όλοι φύγανε μετά τα κόλληβα και όλα αυτά που γίνονται στις σκηδίες, και τον καφέ της παρηγοριάς. Έφυγε, έκατσε ο σκύλος πάνω στο μνήμα, μυστικό, μέχρι που πέθανε. Γιατί λυπήθηκε, στεναχωρέθηκε που έχασε το αφεντικό του. Είναι αληθινή ιστορία αυτή. Υπάρχουν πολλές ιστορίες με ζώα. Εγώ τους ανθρώπους που δεν αγαπούν τα ζώα, ειλικρινά, δεν τους εκτιμώ. Τουλάχιστον αυτά τα ζώα, τα οποία είναι φίλοι του ανθρώπου, οπωσδήποτε έχουν και αυτά μια ψυχούλα. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο του res cogito, που τα ζώα είναι μηχανές. Τότε γιατί να μην είναι και ο άνθρωπος μηχανή? Και ο άνθρωπος έγινε μηχανή. Δηλαδή όλες οι διαδικασίες του μυαλού είναι χημικές διαδικασίες. Δεν υπάρχει πνεύμα πλέον. Έχει χωριστεί. Υπάρχει πνεύμα και ύλη. Και όταν ήρθε ο Νεύτωνας, τον είχε διώξει τελείως το Θεό. Έγινε ο μηχανικισμός. Δηλαδή, ο άνθρωπος έγινε Θεός, δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να προσδιορίσει μετέπειτα τι θα γίνει, αρκεί να έχει τα σημεία, να έχει τις ταχύτητες, να έχει όλα αυτά τα οποία είχε ορίσει σαν αναφορά στη φυσική του ο Νεύτωνας. Ενώ οι παλιοί, ο Μιλίσιος και αυτοί, λέγανε, ας πούμε, το πρωταρχικό, υπάρχει κάτι πρωταρχικό, Το πρωταρχικό λέγεται όλα είναι η φωτιά, άλλος έλεγε είναι το νερό, άλλος έλεγε είναι η γη, άλλος έλεγε είναι ο αέρας, άλλος τα βάζει όλα μαζί. Λοιπόν, έχουμε φτάσει λοιπόν σε αυτή τη σημερινή κατάσταση και δεν θα σας απασχολήσω πολύ με αυτό το σχόλιο, γιατί θέλω μετά να πάμε στους σύγχρονους, γιατί ο Νεύτωνας, ξέρετε, βέβαια έχει τον απόλυτο χρόνο, τον απόλυτο χώρο, και από τη μια ήταν θρησκευόμενο άτομο, διότι έλεγε, όταν είδε ότι όλοι οι πλανήτες κινούνται σε ένα επίπεδο, οι τροχές τους βρίσκονται, έλεγε θείος βραχίων του σκηνή.
Όταν όμως έβγαλε τον διαφορικό λογισμό, δήθεν εκείνος, εγώ πιστεύω ότι τον έβγαλε ο Λάιμνιτς. Αλλά δικαιώσανε τον εύτονα. Ο Λάιμνιτς έλεγε ότι όχι, εγώ, είναι δικός μου ο διαφορικός λογισμός. Επάνω στον διαφορικό λογισμό. Και εν τω μεταξύ πρέπει να πούμε, έχουμε παραλείψει ότι είχαν ο Αριστοτέλης βέβαια, δεν είχε θέση μέσα σε όλους αυτούς, παρόλες τις σοφίες που έλεγε. Και το πιο σωστό από όλα που έλεγε ήταν ότι η επιστήμη που στερείται αρετής είναι επιλείψιμη. Λοιπόν, δεν θα πω περισσότερα, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το ανεβάσω αυτό το σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Θα συνεχίσουμε την άλλη φορά με τη μαντομηχανική και να δούμε τι γίνεται.